Δεν σταματούν οι αντιδράσεις από την πλευρά των κυνηγών στην απόφαση απαγόρευσης του κυνηγιού που παραμένει σε ισχύ, ενώ οδεύει προς τη λήξη της η κυνηγητική περίοδος. Από την πρώτη στιγμή της απαγόρευσης, οι κυνηγοί και οι εκπρόσωποι τους έχουν εκφράσει τη διαφωνία τους. Ωστόσο, το άνοιγμα του λιανεμπορίου και οι εικόνες συνωστισμού στις πόλεις, την ώρα που δεν επιτρέπεται το κυνήγι στα βουνά, όπου προφανώς μπορούν να τηρηθούν οι αποστάσεις, ήταν σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Έτσι, μετά τη συμβολική διαμαρτυρία 3-4 ατόμων το περασμένο Σάββατο, με αφορμή και την παρουσία του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Γιώργου Ομηρά στην περιφέρεια, σήμερα δεκάδες κυνηγοί βρέθηκαν στην κεντρική πλατεία μπροστά από το διοικητήριο μαζί με τους συντρόφους τους σε αυτή τη δραστηριότητα, τα συμπαθή κυνηγόσκυλα, τα οποία επίσης βιώνουν τους περιορισμούς εξαιτίας του κορονοϊού. Οι κυνηγοί κάνουν λόγο για μια άδικη απόφαση, αλλά ταυτόχρονα για απαξίωση των εκπροσώπων τους από την πλευρά της πολιτείας. Και όπως επανέλαβε ο ταμείας της 5ης Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Ηπείρου, Μπάμπης Μπρέχας, σε αυτή τη στάση θα υπάρξει απάντηση. Δυστυχώς, η κυβέρνηση δια του στόματος του κυρίου Χαρδαλιά ανακοίνωσε ότι το κυνήγι δεν μπορεί ξανά να υφίσταται. Και μάλιστα κάνοντας ένα συσχετισμό με τα δημοτικά σχολεία ή με τα λύκεια και τα γυμνάσια. Δεν έχει καμία σχέση το κυνήγι και κανέναν παραλληλισμό με τα γυμνάσια και τα λύκεια. Είναι τελείως διαφορετικές κατευθύνσεις των ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με αυτό και δεν μπορεί το ένα να επηρεάσει το άλλο. Όπως βλέπετε, μεγάλο συνωστισμός γίνεται σε μεγάλα κεντρικά εμπορικά σημεία, όπως την Ερμού, τα είδατε στα κανάλια της τηλεοράσεως, η κατάσταση εκεί πέρα έχει φτάσει στο αδιαχώρητο. Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε εγκλωβισμένοι να μην μπορούμε να πάμε στα βουνά μας. Και δεν είναι ότι δεν μπορούμε να πάμε στα βουνά μας. Είναι η απαξίωση που έχει γίνει στον κυνηγητικό κόσμο, είναι ο τρόπος λειτουργίας αυτού του κράτους πλέον, που για μένα τίθεται θέμα λειτουργίας των θεσμών, των δημοκρατικών θεσμών. Είναι απαράδεκτο να μην μπορεί ο πρόεδρος της συνομοσπονδίας μας να συναντηθεί με τον αρμόδιο υπουργό. Δεν μπορώ να πιστέψω πως ένας άνθρωπος 17.000, που εκπροσωπεί 170.000 ανθρώπους, δεν μπορεί να βρεθεί και να συζητήσει με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Χαρδαλιά, ενώ έχει συναντηθεί με αρχηγούς κομμάτων, με όλα τα κόμματα τα οποία έχουν δείξει τη στήριξη στις θέσεις μας. Πάνω από 130.000 βουλευτές, πολλοί του κυβερνώντος κόμματος, είναι μαζί μας. Η απόφαση των λοιμοξιολόγων είναι ξεκάθαρη. Τόσο η κυρία Παγώνη, όσο ο κύριος Εξαδάκτυλος, ο κύριος Γόγος, τάχτηκαν υπέρ του αποκεντρωτισμού και θεώρησαν το κυνήγι μια αποκεντρωτική δραστηριότητα. Είπαν μάλιστα ότι είναι μια καθαρά πολιτική απόφαση, την οποία δεν ξέρω γιατί συμβαίνει και πώς προέρχεται. Τίθεται θέμα, κατά τη γνώμη μου, λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών. Δεν είναι θέμα του κυνηγίου. Η απαγόρευση αυτή έχει τρομερές επεκτάσεις και τόσο στην τοπική οικονομία, όσο και γενικότερα στην κοινωνία μας. Πάνω από 1,5 δις τζίρο στην εθνική οικονομία. Φέτος πηγαίνει χαμένος. Πάνω από 15.000 θέσεις εργασίας. 170.000 κυνηγοί που μαζί με τους ψαράδες φτάνουν το 500.000. Αυτή τη στιγμή, χωρίς να μας έχει δοθεί καμία εξήγηση στα ερωτήματά μας, παραμένουν στο σπίτι. Θεωρώ απαράδεκτη όλη αυτή τη λογική. Τολμώ να σας πω ότι το κόμμα Ελλήνων Κυνηγών βρίσκεται και ψαράδων βρίσκεται σε συζητήσεις. Είναι θέμα γραφειοκρατικό πλέον να ξεκινήσει η λειτουργία του. Αυτό το οποίο συμβαίνει από τους κυνηγούς δεν θα μείνει έτσι. Θα πάρουν την απάντηση αυτοί που μας φέρανε σε αυτή τη θέση την ημέρα που τους αξίζει και θα πάρουν κάτι ανάλογο με αυτά που μας δώσαν. Με αφορμή μάλιστα την εξαίρεση της απαγόρευσης για το κυνήγι του αγριόχειρου σε τρεις περιφερειακές ενότητες της χώρας με στόχο την επιτήρηση κατά της πανόλης των χείρων, ο κύριος Μπρέχας σημείωσε χαρακτηριστικά πως οι κυνηγοί δεν είναι υπάλληλοι της πολιτείας. Αυτή τη στιγμή η πολιτεία, αγνοώντας μας καλεί να βοηθήσουμε σε ένα θέμα που έχει την αποκλειστική ευθύνη. Οι κυνηγοί δεν είναι υπάλληλοι της πολιτείας. Οι κυνηγοί δρούν με την πολιτεία αρμονικά όταν η πολιτεία δρά αρμονικά με την ίδια την πολιτεία. Και εδώ έρχεται και το εξής παράλογο, το εξής απίστευτο το οποίο συμβαίνει. Να στερεί την άδεια από ένα κυνηγό εφόσον παρανομήσει σε σχέση με τον COVID. Όταν ένας οδηγός παρανομήσει σε σχέση με τις οδηγίες του COVID, ας πούμε δεν φοράει μάσκα, του αφαιρείται το δίπλωμα οδήγησης, είναι άλλη μια ξεκάθαρη απόδειξη ότι πρόκειται για μια ρατσιστική, φασιστική εναντίον μας επίθεση της πολιτείας. Αυτό δεν θα μείνει έτσι.
Εγώ τουλάχιστον, όσο περνάει από το χέρι μου, θα συμμετέχω σε δράσεις και δραστηριότητες τέτοιες που θα το αναδεικνύουν και η κοινωνία θα μαθαίνει την αλήθεια.